Κυρίε και κύριοι, αγαπητές φίλε και φίλοι, απόψε είναι μεγάλο Σάββατο, 15 Απριλίου του 2023. Σε λίγο έχουμε την ανάσταση του κυρίου. Εύχομαι όλοι να περάσετε καλή λαμπρή, όπου και αν βρίσκεστε. Ε, παρακολούθησα αυτέ τι μέρε τη Μεγάλη Εβδομάδα, κυρίω τη Μεγάλη Παρασκευή, τη δοξολογία τη Μεγάλη Παρασκευή, στα Πατριαρχία και στις ε, Εκκλησίες της Ορθοδοξίας. Δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, της ε, Αντιοχίας, ε, επίσης στις Εκκλησίες της ε, Κύπρου, της, ε, την, καλά, εντός στην Ελλάδα φυσικά, στην Εκκλησία της ε, ε, Αλβανίας. Ξέρετε η Ελλάδα έχει των Ιεροσολύμων δεν είπα. Αλεξανδρίας, Αντιοχίας Ιεροσολύμων, στο Οικομενικό. Ε, ξέρετε, αυτή είναι μια τεράστια δύναμη του Ελληνισμού. Παρακολουθούσα, την, έψαλε όλη η εκκλησία στη Δαμασκό, σε μια εκκλησία στη Δαμασκό. Νέοι άνθρωποι, νέα αγόρια κορίτσια έψαλαν το Ιζόι εντάφο στα αραβικά. Με μια καταπληκτική μελωδία, η μελωδία είναι γνωστή, αλλά ήταν τόσο όμορφα, όμορφος ο τρόπος που το, έλε, που το έλεγαν και κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε στις εκκλησίες εδώ στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, ότι η Ορθοδοξία είναι μια τεράστια δύναμη. Τα ελληνοορθόδοξα Πατριαρχία, αυτά που είπα, να τα ξαναπώ από την αρχή, Οικουμενικό Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμου και οι εκκλησίες κυρίως της Κύπρου και της, ε, της Αλβανίας Υπάρχουν και άλλες εκκλησίες της Μπολωνία, λέει 600.000 Ορθοδόξους. Αυτή είναι μια μεγάλη δύναμη για τον Ελληνισμό. Ξέρω κάποτε υπήρχαν πρέσβεις, αυτή το τμήμα των εκκλησιαστικών θεμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ένα πολύ σημαντικό τμήμα και παρακολουθούσε και είχε μία. Η Ελλάδα έχει κυρίως τα προβλήματα που βιώσαμε μετά το 2008 μέχρι σήμερα συνεχής κρίσης, έχει ατονίσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους και της Ελλάδας για όλες αυτές τις εκκλησίες. Πάντως είναι μια τεράστια δύναμη και θα ήθελα παρακαλώ, μπορεί κάποιοι να θεωρείτε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι η πίστη, η θρησκεία που ταιριάζει στους Έλληνες, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη τέτοιε μέρες να γράφετε σχόλια. Ξέρετε ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αν κάποιοι θεωρείται ότι έπρεπε να έχουμε την πατρόα θρησκεία και όλα αυτά, δεν είναι ανάγκη τώρα τις ημέρες των γιορτών που υπάρχει αυτή η κατάνοιξη όλων των Ελλήνων να γράφετε τέτοια σχόλια. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και ευγενεί. Εντάξει, καθίστε σε αυτό που ε, πιστεύετε, από του δικού σα φίλου που είναι τη ίδια και γίνονται σε άλλο κλίμα μπορούν να γίνουν συζητήσει αλλού. Όχι τον, τις Άγιες ημέρες, για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων μπορεί να γίνει μια θεωρητική συζήτηση για αυτό το θέμα, το ένα, το άλλο, αλλά όχι τώρα και όχι και στο κανάλι. Δεν, δεν είναι σωστό πιστεύω. Δεν είναι σωστό. Σε ό,τι αφορά δε εμάς τους Έλληνες που ήρθαμε από τη Μικρά Ασία, εγώ έχω να πω το εξή. Οφείλουμε ε, ως έθνος στην Ορθοδοξία. Όποιος έφυγε από την Εκκλησία στη διάρκεια της, ε, της Οθωμανικής σκλαβιάς, τούρκεψε, έγινε μουσουλμάνος και μετά τούρκεψε. Όποιος έφυγε. Τώρα είναι Χασάν, Μουσταφά και είναι εκεί. Και ακόμα και μόνον αυτό να κρατήσει κανείς, οφει, έχουμε, μεγα, έχουμε ένα μεγάλο χρέος, ενώ για όσους δεν πιστεύουν, έχουμε ένα μεγάλο χρέος στην Ορθοδοξία. Τώρα αν πάτε παλιά που καταστρέφαν τα άγαλμα και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, είπα, είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση, μπορεί να γίνει σε ένα άλλο πεδίο. Όχι όμω έτσι, υπομορφή σχολείων επιθετικών και υποτιμητικών. Δεν είναι σωστό, πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, είδα ότι στην Ήμβρο αυξήθηκε ο αριθμό των Ελλήνων τη Ήμβρου και στην Τενέδο, στην Τενέδο νομίζω είναι ελάχιστη. Απλά να πούμε ότι η Ήμβρο ήταν ένα καθαρά ελληνικό νησί. Και μετά το 1964, όταν βρήκαν την ευκαιρία λόγω Κυπριακού και έδιωχναν Έλληνε. Ε, ακολουθήθηκε μία πολιτική από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της, Τουρκία. Τουρκίας έδωσαν γραμμή να μεταφερθούν εκεί οι φυλακές ανοιχτές φυλακές, ανοιχτές φυλακές στην Ήβρο. άρχισαν οι επιθέσεις σε γυναίκες και σε κορίτσια και αναγκάστηκε ο κόσμος έδιωξε τις γυναίκες και τα κορίτσια από το, από την, από το νησί επίσης επειδή το νησί αυτό ήταν κατά βάση Κτηνοτροφικό και ε, ελαιοπαραγωγή, αλλά και κατά βάση κτηνοτροφικό. Απαγόρευσαν την εξαγωγή αμνοερηφίων από την Ήμβρο. Και έτσι έχεις πρόβατα. Τα πρόβατα κάθε χρόνο έχει 300 πρόβατα, γίνουν 400 και 500 αρνιά. Τι θα τα κάνει τα αρνιά, δεν μπορεί να τα φάει ο πληθυσμό μέσα. Και έτσι αναγκάστηκε ο κόσμο, φιλορώησε ο πληθυσμό του νησιού, έφυγε ο κόσμο. Τώρα βλέπουμε ότι ο Πατριάρχη ε, κατόρθωσε, εδώ έχουμε πει. Έχουμε σύρρητα εξαμάξει τον Ερντογάν. Να πούμε όμω ότι στον τομέα αυτόν έδειξε μια άλλη πολιτική σε σχέση με του παλιού, και μια ανοχή. Ε, και έτσι μπόρεσαν και επέστρεψαν αρκετοί Ήμβροι, και νομίζω ότι έχει και 60 παραπάνω παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει μια άνθηση του ελληνισμού στην Ήμβρο. Αυτά λοιπόν για το Πάσχα, αυτά για την Ορθοδοξία. Εγώ θα ήθελα του χρόνου πάντως να είμαι σε μια τέτοια εκκλησία της Δαμασκού πραγματικά αν μπείτε στο λογαριασμό στο Twitter θα δείτε έκανα μία ανάρτηση από μία εκκλησία και θα δείτε είναι κάτι καταπληκτικό. Πρόκειται για την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού υπάρχει το 1 τρίτο είναι μέσα στην εκκλησία, είναι γεμάτη τεράστια εκκλησία το 1 τρίτο καταρχάς σε Δαμασκός διαβάζω ότι έχει 31 Ορθόδοξες Εκκλησίες και λέει όσοι είμαστε μέσα, διπλάσιο αριθμό είναι έξω, λέει η ανάρτηση. Και εμεί αυτό το καθεστώ, το θέσαμε υπό περιορισμό, θέλουμε να το γκρεμίσουμε για να έρθουν οι μουσουλμανικοί μου, η μουσουλμανική αδερφότητα, να ξεπαστρέψουν του χριστιανού όπω έκαναν στην Τουρκία, να τελειώσει και αυτή η κοινότητα των Έλληνων Ορθοδόξων που ήταν δύο εκατομμύρια πριν τον πόλεμο. Και, και παραπάνω. Λοιπόν, αυτά για το Πάσχα, το Πάσχα των Ελλήνων, τη λαμπρή των Ελλήνων, Εύχομαι καλή λαμπρή λοιπόν σε όλους για να περάσουμε στα θέματά μας. Το δεύτερο θέμα είναι, θέμα είναι η Ουκρανία. Είδα ότι ο Πατριάρχης Μόσχας ευχήθηκε η ειρήνη στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Ε, δεν τήρησε αυτή τη στάση πάντως από την αρχή και δεν, αν και δεν γνωρίζω καλά τα τεκτενόμενα πάντως δεν φάνηκε να δουλεύει για την ειρήνη πριν τον πόλεμο και όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Εν πάση τώρα την ευχή του τι να πούμε είναι ας πούμε καλοδεχούμενη. Ε, Πασχαλιάτικα λοιπόν, Μεγάλη Παρασκευή, ε, κτύπησε ένα βλήμα, ε, κτύπημα μία πολυκατοικία στο Σλοβιάνσκ και είχαμε 8 νεκρούς και 21 τραυματίες. Πασχαλιάτικα. Σφαγείο Πασχαλιάτικα. Γι' αυτό σας είπα, τουλάχιστον το Πάσχα θα μου πείτε, πόλεμο, μην ψάχνεις λογική στον πόλεμο, είναι μια τρέλα, ένας παραλογισμός, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον το Πάσχα να σταματήσει να υπάρχει μια κατάπαυση του για τρεις μέρες και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, υπάρχει ένα άρθρο, θα είπα στο ΧΑΚ να το κάνει και ηχητικό, να το, να, 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 το, να το, έχουμε και σαν ηχητικό, ένα άρθρο του ιδιοκτήτη της Βάγνερ, του Πριγκόζη. Ε, ναι, είναι ένα καταπληκτικό άρθρο. Όχι όσον αφορά την ποιότητα και την ιδεολογική του, το ιδεολογικό του περιεχόμενο, όσον αφορά το ενδιαφέρον του, καταπληκτικό από ενδιαφέροντος. Εκεί φαίνεται ότι ο Πριγκόζιν ε, είναι ένας πολέμιος του Ρωσικού βαθέως κράτους, κράτος, το οποίο ο Ρωσικό βαθέ, ε, βαθύ κράτος ε, υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, τα κεφάλαιά του, είναι ταυτισμένοι, ε, τα ταυτισμένα τα στελέχη του βαθέως κράτους με, με τους ολιγάρχες, αυτούς που είναι και στο εξωτερικό, και ότι παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι, αυτό συγκρούεται με αυτούς, είναι μάλλον μια παραλλαγή της σύγκρουσης που είχε με την στρατιωτική ιεραρχία. Ε, λέει κάποια πράγματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επαναλαμβάνω είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο, και αναφέρεται στον δακτήλιο του Ντονμπάς. Κατά πάσα πιθανότητα μέσα από αυτήν την αναφορά ε, μας δείχνει ίσως που θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο οι Ρώσοι. Και είναι... Μία αλυσίδα πόλεων είναι το Σιβέρσκ, το Σλοβιάνσκ, το Κραματόρσκ, η Κωνσταντίνευκα και το Τσάσιμβιάρ, δηλαδή ε, δυτικά και νότια του Μπαχμούτ. Και λέει ότι αν αυτές οι πόλεις καταληφθούν από τους Ρώσους, αυτό ο δακτήλιος, τότε θα είναι ασφαλές το Ντονμπάς, δηλαδή και το Λουγκάνς και το Ντονέτσκ. Ενδιαφέρουσα είναι, έκανα ένα CD, ένα χάρτη, τον έχω αναρτήσει στην ιστοσελίδα. Όσοι θέλετε μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα το κείμενο αυτό που σας είπα. Επαναλαμβάνω, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ε, τώρα, ο Πρωθυπουργό της Ουκρανίας επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον, με το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο είχε συζητήσει. πάντως η ε, οι δυτικοί σύμμαχοι, υποσχέθηκαν ε, ε, να εξασφάλισαν 5 δισεκατομμύρια οικονομική στήριξη στην Ουκρανία για να μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα οικονομικά προβλήματα. Κατά τ άλλα, οι προετοιμασίε για την αντεπίθεση συνεχίζονται. Τώρα είδα δημοσιεύματα που λένε ότι μπορεί να γίνει και μέσα Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι εκεί υπάρχει ένα τεράστιο αδιέξοδο και το αδιέξοδο θα το ε, αναφέρω για άλλη μία φορά. Η Δύση και μην πάμε τώρα, όλα συμβαίνουν επειδή έχει εισβάλει η Ρωσία. Σωστά, όλα αυτά δεν, δεν πάμε εκεί τώρα. Λέμε τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί. Από τη μια πλευρά έχουμε τη Δύση, η οποία δηλώνει και ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι αν ιτηθεί η Ουκρανία είναι η ητα δικιά μα, τη Δύση δηλαδή, του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από την άλλη έχουμε τη Ρωσία η οποία λέει μια ήττα εκεί δεν θα το επιτρέψω γιατί θα απειλήσει το εσωτερικό. Λέει σημαντικά πράγματα λέει και ο, ο, ο Πριγκόζιν γι' αυτό. Άρα εδώ είναι ο ορισμός του αδιεξόδου. Δηλαδή όποιος χάσει χάνεται στην ουσία. Αν χάσει η Δύση, θα έχουμε, αν χάσει η Ουκρανία, που σημαίνει έχασε η Δύση, θα έχουμε την εξή κατάσταση. Ότι μετά από 10 μέρες πολέμου, η Ουκρανία δεν θα έχει πυρομαχικά, διότι Στηρίζεται αποκλειστικά στη βοήθεια και την υποστήριξη των Δυτικών. Εάν οι Δυτικοί, εάν οι δυτικοί λοιπόν θεωρήσουν ότι χάθηκε ο πόλεμο και δεν στηρίξουν στην Ουκρανία, η Ουκρανία δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια τη για το στρατό τη εννοώ. Πολύ απλά η αμυντική τη βιομηχανία είναι ε, σε σχέση με το μέγεθο του στρατού και τι ανάγκε του πολέμου, είναι ανύπαρκτη σχεδόν. Άρα από την άλλη πλευρά, έχει μια χώρα η οποία είναι σχεδόν. Ε, έχει τη δυνατότητα να παράγει τα πάντα, ζητάει κάτι από το εξωτερικό, αλλά έχει τη δυνατότητα είναι σχεδόν αυτάρκη, άρα εκεί κάποιο θα καταρρεύσει. Και τι θα γίνει, ποιο θα διαχειριστεί από εκεί και μετά, μέχρι πού θα φτάσουν οι Ρώσοι, θα φτάσουν στο Δνύπερο, θα περάσουν το Δνύπερο. Και αν φτάσουν στο Δνύπερο, ό,τι απομείνει, μια γκρεμισμένη χώρα, ποιο θα πληρώσει τα 150 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω αν είναι και παραπάνω δάνεια που έχουν δώσει στην Ουκρανία, πώ θα τα πάρουν πίσω. Θέλω να πω επειδή θα δείτε παρακάτω κάποια κείμενα, η Δύση ή μάλλον ο πόλεμος είναι σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Δεν μπορεί να χάσει η Δύση, δεν μπορεί να χάσει η Ρωσία γιατί είναι και η πυρηνική δύναμη δηλαδή και φοβόμαστε ότι εάν ε, ε, την πιέσουν να, σε μία καταστροφική, ήταν πως χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Είμαστε σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Εύχομαι ο Θεός να φωτίσει τους ηγέτες να βρουν λύση και θα δούμε παρακάτω ποιοι μιλούν για λύση και τι λένε. Ε, πάλι στο πρώτο θέμα είμαστε, συνελήφθη ο 21χρονος, το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κάθε έγγραφο που δημοσιοποίησε, νομίζω ότι είναι 10 χρόνια, νομίζω. 100, χρόνια, 100 έγγραφα, 1000 χρόνια. Θα σαπίσει στη φυλακή, επειδή είδα λίγο το προφίλ του παιδιού, ένας ανώριμος νέος, 21 ετών, του έδωσαν πρόσβαση να βλέπει πληροφορίες οι οποίες αφορούν όλη την ανθρωπότητα στην ουσία. Εκεί λοιπόν διάβασα και 5-6 άρθρα, εντοπίζονται και πολύ τεράστια κενά ασφαλείας ε, πληροφοριών στις ΗΠΑ. Αυτό το παιδί είχε βγάλει λύκειο. Με λύκειο διάβασα τι στον προκήρυξη που έγινε τι ζητούσαν, ελάχιστα ήταν τα απαιτούμενα για να δηλώσει υποψηφιότητα, τον πήραν λοιπόν εκεί, ούτε είδαν από πίσω με τι ασχολείται. Καταρχά, μπε στον υπολογιστή του και δε με τι ασχολείται. Μόνο με τέτοια παιχνίδια. Είχε όπλα, ασχολιόταν με όπλα ακόμα όταν ήταν μαθητή στο Λύκειο. Μπήκε λοιπόν, θα μου πείτε, στο στρατό, ποιοι πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι έχουν. Εντάξει. Από εκεί και μετά, μην του δίνει όμω ε, πρόσβαση. Κράτησε τον στο δοκιμαστικό τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Βάλε το διοικητή του, τον προϊστάμενό του να τον βλέπει και όταν περάσει από διάφορε δοκιμασίε, τότε του δίνει δοκιμαστικά βήμα-βήμα να δούμε πώ θα πάει. Του έδωσαν λοιπόν ένα παιδί 21 χρονών και έχουμε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα, λένε ορισμένοι ε, ότι δεν είναι έτσι, κρύβονται. Α, ακούστε. Ε, εγώ για να φτάσω στο σημείο να πω κάτι εδώ, εγώ το έχω ψάξει. Οπότε, μη γράφετε τέτοια σχόλια. Είναι, πραγματικά είναι λάθος. Εγώ δεν λέω ότι δεν δέχομαι την κριτική, αλλά μη, αυτόν τον τομέα τον ξέρω. Και τον ξέρω καλά. Όταν λέω κάτι για αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι πρέπει να εμπιστεύεστε και μην γράφετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή ρίχνουμε το επίπεδο και των σχολείων και όλων, όλων μας. Μη γράφετε. Η κατάσταση είναι όπως ακριβώς την είπαμε. Είναι λάθος του συστήματος στις ΗΠΑ που έδωσαν σε ένα τέτοιο παιδί την ε, δυνατότητα και, και την πρόσβαση να, έχει, ε, να διαχειρίζεται τέτοιες πληροφορίες. Είπαμε ότι τα άτομα τα οποία σχετίζονται είναι εθισμένα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι ανώριμα, κοινωνικά είναι ανώριμα, έχουν τη δική τους οριμότητα και έχουν τα δικά τους κριτήρια του τι πρέπει και τι δεν πρέπει και αυτό τον οδήγησε, ήθελε να δείξει στην ομάδα του ότι έχει πρόσβαση και έδειξε τελικά από κάποιος από την ομάδα τα έβγαλε παραέξω και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, αυτά έχουμε με την Ουκρανία να πάμε τώρα σε ένα θέμα επιχειρησιακό. Ε, έχω προσπάθησα να μελετήσω το θέμα των drones. Είπαμε ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα drones αλλάζουν το χαρακτήρα του πολέμου. Είναι μια παράμετρος που αλλάζει το χαρακτήρα του πολέμου. Και ιδιαίτερα αυτά τα shared, τα 36 της. 36 έτσι ονομάζεται, που είναι ντρόνκα καμικάζι ιρανική κατασκευής, έστω και αν έχουν πάρει τα σχέδια ίσως και κάποια εξαρτήματα οι Ρώσοι τώρα και τα ε, παράγουν αυτοί, είναι ένας παράγοντας που εξισορρόπησε κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση στα μέτωπα. Είχαν πάρει το κεφάλι οι Ουκρανοί και με τα Χάιμαρς και με, άλλο, με τις πληροφορίες που τους δίνουν οι δυτικοί με τις συμβουλές που τους δίνουν οι, οι σύμβουλοι οι ξένοι που βρίσκονται είχαν πάρει κεφάλι γι' αυτό έχασαν εδάφη. Κάποια στιγμή όμως εξισορρόπησαν την κατάσταση και παίρνουν κεφάλι οι Ρώσοι και με τα ντρόν σε αυτά. Και κάνουν λέει ότι το κόστος τους είναι από 10 έως 20.000 δολάρια ενός σαρέντ το κόστος του βλήματος που, το κατα... που πάει να το καταρρύψει είναι πολλαπλάσιο. 200.000 δολάρια, 300.000 δολάρια, ένα εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Ξαρτάται από τον τύπο του βλήματος. Μα εάν κάνουν επιθέσεις σχεδιασμένα οι Ρώσοι και τα στέλνουν εκεί που υπάρχουν αντεροπορικά συστήματα και υποχρεώνουν τα αντεροπορικά συστήματα να ρίχνουν βλήματα, πόσο θα κρατήσουν τα βλήματα οι αποθήκες, τα αποθέματα των Ουκρανών σε πόσο καιρό θα έχουν εξαντληθεί με, ε, με ένα αντικείμενο 10.000 τον υποχρεώνουν τον άλλο να ρίξει ένα, να ξοδέψει πυρομαχικό ενός και 1,5 εκατομμυρίου. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά αλλά δεν είναι μόνο αυτό είναι και οι που προκαλούν. Εδώ υπάρχει ένα κείμενο λίγο να το δούμε τι ακριβώς ε, γίνεται γιατί έχει ένα ενδιαφέρον μας ακούν και στρατιωτικοί πιστεύω ότι διδασκόμαστε από αυτά ε, Πρόσφατα τώρα έχουν αρχίσει οι Ρώσοι και χρησιμοποιούν και σμήνη, επιθέσεις με σμήνη. Και εκεί τρελαίνουν και τα αντιεροπορικά συστήματα, δεν μπορούν να τα εξοδετρώσουν όλα, ξοδεύονται βλήματα αντιεροπορικά, κάποια γλιτώνουν, πέφτουν κάτω και κάνουν και ζημιές. Ο Ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επιτυχώς επιθέσεις με σμήνη, χρησιμοποιώντας αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Ουκρανικών θέσεων μέχρι το Κίεβο, βαθιά πίσω από τι γραμμέ του Ουκρανικού μετώπου στο ανατολικό τμήμα τη χώρα. Ο Ρωσικό στρατό πέτυχε ένα στοιχείο ευνηδιασμού σε αυτέ τι επιθέσει με σμήνη, ελαχιστοποιώντα έτσι τι πιθανότητε απόκριση από την Ουκρανική αεράμινα. Αυτέ οι επιθέσει με σμήνη περιλαμβάνουν πολλά ντρόν, πέντε και άνω, που εκτοξεύονται από την ίδια πλατφόρμα για να συντρίψουν την αντιεροπορική άμυνα του εχθρού. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι ρωσικέ δυνάμει χρησιμοποίησαν 12 μη επανδρομένα αεροσκάφη σε μία επίθεση. Μια άλλη τακτική, σύμφωνα με αναφορέ των Ουκρανών, οι ρωσικέ δυνάμει εκτοξεύουν επίση τα ντρόν Σκαμικάζη κατά με το ένα να πετάει πάνω από το άλλο. Προσέξτε τι κάνουν. Ε, το ένα ντρόν λειτουργεί ω εφεδρικό, εάν καταρριφθεί το κάτω ή στην περίπτωση που η επίθεση είναι επιτυχή, κατευθύνεται. Σε διαφορετικό στόχο το, αυτό που σώζεται. Τα ντρόνς καμικάζει, παρέχουν στη Ρωσία μια αναλώσιμη και οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση στα πολύτιμα και ακριβά πολεμικά αεροσκάφη, στους πυράβλους κρού, αλλά και στους βαλιστικούς πυράβλους. Άρα κάνεις οικονομία αεροσκάφη, κρού και βαλιστική και χρησιμοποιείς τα ντρόνς των 10.000 και των 15.000. Θα δείτε τώρα τα χαρακτηριστικά. Ακόμα και αν αυτά τα ντρόνς εξακολουθούν να εξαντλούν το πολύτιμο απόθυμα πυράβλων εδάφου αέρο τη Ουκρανία. Το είπαμε αυτό. Ο Ρωσικό στρατό αρχίζει να γεμίζει του Ουκρανικού ουρανού με σμήνι ντρόν και ένα πλήθο πυράβλων προκειμένου να, στρίψει την Ουκρανική, να, συντρίψει την Ουκρανική αεράμινα, γράφουν οι Eurasian Times. Οι ρωσικέ επιθέσει θυμίζουν έντονα του στρατηγικού βομβαρδισμού των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ ή των συμμετοχικών δυνάμεων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα πολλά βαρδιστικά. Αντί για αυτό, η Ρωσία χρησιμοποιεί ντρόνς τώρα, το οποίο είναι και πολύ οικονομικά, πιο οικονομικά. Λοιπόν, ακούστε χαρακτηριστικά του, του Σαχέντ 136, όχι 36, 136. Έχει βεληνικέ 2.500 χιλιόμετρα. Ακούστε, είναι ένα δελτα... δελταπτέρυγο, σαν παιχνίδι είναι, και μπορεί να μεταφέρει εκρηκτική κεφαλή, βάρος από 5 έως 30 κιλά το Μπαϊρακτάρ, το τουρκικό, έχει αυτονομία 300 χιλιόμετρα, το σαχέτ 136 2.500 και μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 150 κιλών. Όμως δεν είναι η εμβέλεια ή το ωφέλιμο φορτίο αυτό που ε, διακρίνει τα σαχέτ από τα μπαιρακτάρ. Προσέξτε ποιο είναι το πλεονέκτημα. Είναι το πολύ μικρό μέγεθος, πολύ μικρότερο σε σχέση με το μπαιρακτάρ, η χαμηλή τιμή, και ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, το πλεονέκτημα προέρχεται από το σχεδιασμό, δήλωσε στους Eurasian Times ο Ούζι Ρούμπιν, Ισραηλινός ερευνητής στο Ινστιτούτο Στρατηγικής και Ασφάλειας του Ιερουσαλήμ. Εξήγησε ότι το Σαχέτ 136 είναι ένα πολύ μικρό και απλό, μη επανδρομένο αεροσκάφος, ενώ έχει, έναν, ενώ έχει έναν απλό εμβολοφόρο κινητήρα που οδηγεί μία ξύλινη προπέλα και μοιάζει αυτό το, το, το ντρόν περισσότερο με μοντέλο αεροσκάφος παρά με πολεμική μηχανή, σαν παιχνίδι είναι δηλαδή. Είναι πολύ εύκολο στη λειτουργία του, απλώς ανεβάστε τη συντεταγμένη του στόχου μέσα στο μηχανισμό που έχει και εκτοτευ, εκτοξεύτε τον με έναν καταπέλτη και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί από ραντάρ ή εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα λόγω του μικροσκοπικού του μεγέθους. Το άνοιγμά του είναι μόνο δύο μέτρα τα φτερά. Τη χαμηλή ταχύτητά του, συνήθω κάτω από το όριο ανείχνευση των περισσότερων ραντάρ και του μικροσκοπικού υπέρυθου ίχνε του. Δεν έχει θερμοκρασία, άρα δεν το πιάνουν ούτε από την θερμοκρασία. Αυτό παραδέχθηκε επίση ένα Ουκρανό πιλότο, ο οποίο είπε: Δεν μπορώ να εντοπίσω και να εμπλακώ με ένα σαχέτα 136. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από τη στιγμή που με ευθύνε δικέ μα έχουμε αφήσει την Τουρκία να διανύσει μεγάλη απόσταση και μην, μείναμε εμεί πίσω σε αυτόν τον τομέα, και στον τομέα, ξέρετε, αν έχει και εσύ το ίδιο όπλο, μπορεί να το επιφέρει τεράστια πλήγματα και του αντιπάλου. Και φυσικά και το, ε, υπάρχει και το θέμα του, 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 των συστημάτων αντιδρόμ που η Ελλάδα έχει κάνει κάποια βήματα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η Ελλάδα όμω πρέπει να κάνει βήματα να αποκτήσει τα δικά τη ε, ντρόμ και να, να, να ε, αντλήσει ε, διδάγματα να πάρει μαθήματα από τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία το έχουμε πει οι πόλεμοι δεν γίνονται μόνο για πολιτικούς λόγους γίνονται για να δοκιμάζονται όπλα και να ξάγουμε και συμπεράσματα πώς, ε, 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 πώς εξελίσσεται το δόγμα του πολέμου σε αυτή την εποχή δεν είμαστε ούτε πολεμικά παιδιά ούτε τίποτα την πραγματικότητα να βλέπουμε Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας Λοιπόν, ο πρόεδρος της Βραζιλίας επισκέφθηκε την Κίνα. Και είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Καταρχάς να δούμε ποια είναι η Βραζιλία. Είναι μια χώρα με 220 εκατομμύρια κατοίκου. Ε, κατοίκους. Είναι η 12 ποια είναι, η δωδέκατη, η δωδέκατη οικονομία του κόσμου. Έχει, το ΑΕΠ είναι 3,5 τρισεκατομμύρια, όσον αφορά την αγοραστική αξία ή 2-3 εκατομμύρια όσον αφορά την ονομαστική αξία. Είναι μια χώρα λοιπόν που έχει, το έχουμε ξαναπεί, έχει τη δική της αεροπορική βιομηχανία, παράγει αεροπλάνα, η Embraer είναι νομίζω βραζιλιάνικη, έχει αυ, ειναι βιομηχανίες, έχει τα δικά της πετρέλαια, έχει δύναμη, τεράστια πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ε, είναι μια χώρα που πορτογαλικά μιλάνε, είναι Λατινική Αμερική μένα, αλλά είναι η μόνη χώρα που μιλάνε πορτογαλικά, δεν σε μιλάνε, εξ όσων γνωρίζω, ισπανικά. Επισκέφθηκε ο Λούλα, είναι ένας σοσιαλδημοκράτης κεντροαριστερό. είχε ξανακάνει πρόεδρος, εκδιώχθηκε το 2003 και το 2010, τώρα ξανακέρδισε τις εκλογές, πήγε λοιπόν στην Κίνα, κάλεσε την Κίνα να... Ε, επενδύσει στην Βραζιλία και ακούστε τι, τι δήλωση έκανε. «Οι ΙΠΑ πρέπει να σταματήσουν να ενθαρρύνουν τον πόλεμο και να αρχίσουν να μιλάνε για την ειρήνη όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Κίνα, όπου καταγράφηκε προσέγγιση του με τον Σι Τζινπινγκ, προτού αναχωρήσει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άλλη μια οικονομική για τα δεδομένα ως χώρα υπερδύναμη στην περιοχή του κόλπου, τα Εμμυράτα. Η διεθνή κοινότητα ίσω μπορέσει έτσι να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του Ζελένσκι ότι η ειρήνη είναι προ το συμφέρον ολόκληρου του κόσμου, είπε, επισημένοντα ότι πάνω απ' όλα πρέπει να πιστούν οι χώρε που προμηθεύουν όπλα που ενθαρρύνουν τον πόλεμο να σταματήσουν να το κάνουν. Γι' αυτό είπε οι ΗΠΑ και η Ευρώπη. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι. Ε, α, η, είπε ότι θα κάνει μια ομάδα χωρών. Ανέλαβε πρωτοβουλία, θα κάνει μια ομάδα χωρών ε, οι οποίε θα κινηθούν, θα ε, αναζητήσουν μια λύση στον πόλεμο για να σταματήσουν τον πόλεμο. Θα πρωταγωνιστήσει η Βραζιλία. Αυτό λοιπόν, νομίζω όμω ότι η έκκλησή του προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και στι ΗΠΑ είναι χαρακτηριστική. Δεν είπε στη Ρωσία, Εσύ έχει εισβάλει στην ξένη χώρα, μάζεψε τα γύρνα πίσω να τελειώσει ο πόλεμο. Δεν είπε αυτό. Είπε, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη να σταματήσουν να ενθαρρύνουν την Ουκρανία για να σταματήσει ο πόλεμο. Είναι μια άλλη προσέγγιση αυτή και δεν την κάνει μια απλή χώρα. Επαναλαμβάνω, την κάνει μια σύμμαχο, στενή σύμμαχο τη Κίνα, ανήκει και στου BRICS. Θα δείτε παρακάτω τι θέματα έχουν. Λοιπόν, το επόμενο θέμα. Σας έχω ξαναπεί ότι μέχρι πέρυσι, μέχρι πριν τον πόλεμο, όταν συμμετείχα σε συζητήσεις ή και σε τραπέζια ή όταν άκουγα ανθρώπους ειδικού να μιλάνε, εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα θέματα, τώρα με τον πόλεμο προσπαθούμε να αποκτήσουμε ένα γνωστικό υπόβαθρο για να κάνουμε μια, ας πούμε, μια υποτυπώδη ανάλυση. Όταν άκουγα λοιπόν ότι, έχει, ότι κινδυνεύει η πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι πάμε σε έναν πολυπολικό κόσμο, εγώ δεν το πίστευα αυτό. Και δεν το πίστευα γιατί Θεωρώ ότι οι Πολιτείες έχουν κρατούν τα κλειδιά της, τεχνολογίας, της υψηλής τεχνολογίας στα χέρια τους, έχουν το πανίσχυρο δολάριο και έχουν και 14 στόλους ανά τον κόσμο και πόσα, υποβ, και πόσα αεροπλανοφόρα, πόσα υποβρύχια και πόσες πυρηνικές κεφαλές. Έχουν και ένα ισχυρό δίκτυο διπλωματικών υπηρεσιών και άλλων μηχανισμών ανά τον κόσμο, έχουν τη βοήθεια της Αγγλίας. Είναι δύσκολο, λοιπόν, θεωρούσα, να ε, αμφισβητηθεί η παγκόσμια η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπω όμως ότι ειδικά μετά τον πόλεμο, ότι αυτή η άποψή μου ήταν αθασμένη. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία ε, και αμφισβητήσει που έρχονται εκ των έσω, από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από πρόσωπα που θα μπορούσε να χαρακτηρίζει κανείς περιθωριακά, γιατί υπάρχουν και τέτοιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι μου στέλνουν άρθρα τους και όταν ψάξεις πίσω να δεις Ποιο είναι και τι λέει, Δεν έχει σημασία από κάποιο να συνταγματάρχεσαι ή διαπραγματευτεί Άμα δει από πίσω τι έχει, καταλαβαίνει ότι είναι α πούμε περιθωριακό. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για κάποιον περιθωριακό. Ανησυχητικά σημάδια για τι είπα από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον είπα. Προσέξτε τι είπε. Και αυτό αφορά και την Ελλάδα και θα σα πω γιατί. Για τα ανησυχητικά σημάδια που δείχνουν ότι οι ΙΠΑ χάνουν την παγκόσμια επιρροή του καθώ τρίτε δυνάμει συμμαχούν, προειδοποιεί ο πρώην Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Λόρεν Σάμερ. Κάποιο από μια αναπτυσσόμενη χώρα μου είπε, λέει ο Σάμερ, Αυτό που παίρνουμε από την Κίνα είναι ένα αεροδρόμιο που μα κατασκευάζει. Αυτό που παίρνουμε από τι ΗΠΑ είναι μια διάλεξη. Με αυτήν τη χαρακτηριστική φράση, ο πρώην Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ και καθηγητή του Χάρβαρτ, Λόρεν Σάμερ, προειδοποίησε για τα ανησυχητικά σημάδια που δείχνουν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε χάνουν την παγκόσμια επιρροή του, καθώ τρίτε δυνάμει συμμαχούν και κερδίζουν την έβνοια κρατών που δεν έχουν ακόμα βρει τον προσανατολισμό του. Ακούστε τι συμβαίνει. Έχουμε εδώ το λιμάνι της, του Πειραιά. Η Ελλάδα κάποια στιγμή πήρε μία πολιτική απόφαση. Δεν κρίνουμε αν είναι σωστή ή όχι. Την πήρε την απόφαση και είπε: Εγώ θα κάνω έναν διεθνή διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Ποιοι ήρθαν, ήρθαν οι Κινέζοι. Οι Αμερικανοί έκαναν διαλέξει. Όταν το πήραν οι Κινέζοι και το φτάσανε εδώ που είναι το λιμάνι, τώρα ασκούν πιέσει στην Ελλάδα να διώξουμε του Κινέζου. Μα γιατί τότε, αφού ενδιαφέρεστε να μην το πάρουν οι Κινέζοι, δεν έρχεστε, αυτό λέει στην ουσία ο Υπουργό Οικονομικών. Διαλέξει είμαστε και του πουλάμε μυαλό. Αλλά δεν είναι έτσι ο κόσμο όμω. Πρόσφατα είχαμε την διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του λιμανίου τη Αλεξανδρούπολη έδωσαν, δεν έχει σημασία ποιε εταιρείε. Καταρχά απέκλεισαν το Σαββίδι και τον Κοπελούζο γιατί λέει είναι φιλορώσοι. Εντάξει. Ήταν άλλοι όμω. Έδωσαν 50-60 εκατομμύρια για την ιδιωτικοποίηση του Ιμανίου τη Αλεξανδρούπολη. Ήταν και μια Αμερικάνικη εταιρεία τώρα η οποία έδωσε λένε 3-4 εκατομμύρια. Και για να μην το πάρουν άλλοι, έπεισαν την κυβέρνηση να μείνει σε κρατικά χέρια. Μα δεν γίνεται έτσι όμω. Δεν μπορεί έτσι να κρατά τι χώρε στο δικό σου άρμα χωρί κόστο, έρχεται ο άλλο και λέει: Εγώ φίλε, θα σου δώσω. Και οι Ηνωμένε Αμερική, αν δεν θέλουν να δουν το ρόλο του παγκοσμίω να υποβαθμίζεται, πρέπει να αλλάξουν δόγμα. Δεν το λέει ο Σάμπα αυτό, το λέει ο Υπουργό Οικονομικών. Για να δούμε παρακάτω. Ο Σάμερ μίλησε στην εκπομπή Wall Street Week του Bloomberg Television στο περιθώριο της ιαρνής συνάντησης των επικεφαλής των Παγκόσμιων Οικονομικών Οργανισμών στην Ουάσιγκτον όπου το βασικό θέμα ήταν η απειλή για τον κατακαιρματισμό της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς οι ΥΠΑ και οι πλούσιοι δυτικοί σύμμαχοι στοχεύουν στην αναδιαμόρφωση των αλυσίδων εφοδιασμού μακριά από την Κίνα και άλλους στρατηγικούς ανταγωνιστές. Την περίοδο που διεξαγόταν η Ιεαρνή Σύνοδος στην Ουάσιντον, η οποία φιλοξενήθηκε από το Δούνο Του και την Παγκόσμια Τράπεζα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, όπως είπαμε πριν από λίγο, νούμερο 2, νούμερο 12 της οικονομίας στον κόσμο επισκεπτόταν την Κίνα καταδεικνύονταν τη σύσφυξη των σχέσεων των δύο χωρών. Η εξαμηνιαία σύνοδος της Ουάσιγκτον πραγματοποιείται επίσης μετά την κίνηση σοκ της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας και άλλων μελών της ομάδας ΟΠΕΚ ΣΥΝ να μειώσουν την παραγωγή αργού πετρελαίου γεγονός που περιπλέκει το έργο των ΗΠΑ Τη Ευρωζώνη και άλλων ανεπτυγμένων χωρών που αγωνίζονται να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό. Τι έκανε η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία. Μείωσαν την παραγωγή, αποφάσισαν μείωση της παραγωγής και το πετρέλαιο ανέβηκε 10 έως 20 δολάρια. Δηλαδή με λιγότερο πετρέλαιο παίρνουν, βάζουν περισσότερα λεφτά στο ταμείο τους. Όμως αυτό είναι το έλασον. Ποιο είναι το μείζον. Ότι όσο αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου, αυξάνονται ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα επιτόκια, διαλύονται οι τράπεζες και οι οικονομίε του κόσμου. Δηλαδή δεν είναι οι κυρώσει. Πήγαν με τι κυρώσει να τιμωρήσουν τη Ρωσία. Αντιδρά με άλλο τρόπο, σε καταστρέφει και αυτή. Δεν, αν δεν είναι τρόπο αντιμετώπιση αυτό. Μα το λέει τώρα ο Σάμερ. Πάμε να δούμε. Η εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία και τη Κίνα, η οποία μεσολάβησε πρόσφατα για την προσέγγιση τη Σαουδική Αραβία και Ιράν, είναι ένα δείγμα για κάτι που νομίζω ότι αποτελεί τεράστια πρόκληση για τι ΗΠΑ, δήλωσε ο Σάμερ. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτά τα λέει και για ορισμένους εδώ, οι οποίοι είναι καλά παπαγαλάκια, έτσι, δεν ξέρουν τι λένε και τι εννοούν. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, με την αντίστασή μας στην επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά φαίνεται λίγο μονοχα... μοναχική η θέση μας. Προσέξτε εδώ, καθώς εκείνοι που εμφανίζονται στη λάθος πλευρά, με βάση την άποψή μας, συσπυρώνονται όλο και περισσότερο σε ένα ολόκληρο εύρος μηχανισμών. Γίνονται περισσότεροι αυτοί που είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας που λέμε εμείς. Και τελικά εμείς θα αποδειχθεί πρακτικά πιθανόν ότι βρισκόμαστε εμείς στη λάθος πλευρά. Διότι αν οι πολλοί λένε όχι εσείς είστε στη λάθος, τελικά ξέρετε ότι οι πολλοί δημιουργούν και δίκιο έτσι. Αυτό είναι μία αρχή. Λοιπόν, η Ουάσιμπτον πρέπει να εξετάσει άμεσα πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη νέα πρόκληση σημείωσε ο πρώην Υπουργό. Πρώην Υπουργό, και επαναλαμβάνω, δεν είναι σαν τους του Υπουργού του Ερντογάν που παίρνει κάτι λογιστέ και κάτι εμπόρου και του κάνει όπω είναι τώρα ο Νεμπατή στην Τουρκία, ούτε όπω οι δικοί μα. Καθηγητή στο Χάρβαρτ και είδα το βιογραφικό του, τεράστια προσωπικότητα. Ο οποίο λέει τα πράγματα με το όνομά του. Στι ΗΠΑ υπάρχει αυτό. Υπάρχει η ελευθερία τη γνώμη και τα λέει καθαρά. Εδώ πέρα φοβάται κάποιο να μιλήσει και να πει την άποψή του για να μην τον μπουν να... κάπω. Λοιπόν, πάμε τώρα για να δείτε πώς η πραγματικότητα επαληθεύει τον, υπουργό, τον πρώην υπουργό, υπουργό Οικονομικών. Τον είπα. Πήγε η Μπέρμποκ στην Κίνα. Έκανε ένα ταξίδι εκεί, συναντήθηκε με τον ομόλογό της, τον κύριο Τσινγκ Γκάνγκ. Είπαν διάφορα. Είπε και αυτά που πιστεύει ως πράσινη, η Μπέρμποκ και το κόμμα της, ε, όμως, εν πάση περιπτώσει, ε, φαίνεται ότι η Γερμανία δεν μπορεί να ακολουθήσει το δρόμο που έχει αρχίσει ήδη, έχουν αρχίσει ήδη οι Ηνωμένες γιατί έχουν βάλει ήδη κάποιες κυρώσεις και είδα ότι η Apple έχει ολόκληρη στρατηγική, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό άρθρο, σταδιακή αποχώρηση και αποαγκίστρωση. Πάει στην Ινδία, στο Βιετνάμ, καλά είναι στην Ταϊβάν, στις Ηνωμένε Πολιτείε, που εκεί ό,τι προσπάθησε απέτυχε, ε, εν πάση προτώσει, αποσύρεται σταδιακά. Προσέξτε τι γίνεται στην Γερμανία. Επιστρέφοντας, λέει, πολυαναμενόμενη ήταν η συνάντηση της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, Μπέρμποκ με τον Κινέζο ομόλογο τη Τσιν μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Μακρόν στην Κίνα και τι δηλώσει του για στρατηγική αυτονομία τη Ευρώπη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Κίνα. Δεν πρέπει η Ευρώπη να λειτουργεί ω υποτελή στον ΗΠΑ. Τα έχουμε πει αυτά. Επιστρέφοντα όμω στο γερμανικό τερέν και τι σύνθετε συνογερμανικέ σχέσει, η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών μετέβη στο Πεκίνο με δύο βασικά αιτήματα, τα οποία αιτήματα τα εξέφρασε στον Κινέζο ομολογό τη. Πρώτον, ζήτησε την αποκλιμάκωση στα στενά τη Ταϊβάν. Δεύτερον, να πιέσει το Πεκίνο την Μόσχα να σταματήσει ο πόλεμος. Σωστό και λογικά και τα δύο. Και καλά έκανε. Γεγονό είναι πάντω ότι η Μπέρμποκ έχει εκφράσει πολλέ φορέ ανοιχτά την έντονη κριτική προ το Πεκίνο, ζητώντα πιο αυστηρή στάση από τη γερμανική κυβέρνηση. Την ώρα όμω που η πράσινη υπουργό εξωτερικών βρίσκεται ακόμα στην Κίνα πριν γυρίσει στο Βερολίνο, έχουμε μια σοβαρή αντίδραση από, τους, από 93 σοσιαλδημοκράτε βουλευτέ που κυβερνούν μαζί, έτσι. Προσέξτε τι λένε. Είναι οι σοσιαλδημοκράτε του λεγόμενου κύκλου Ζεχάιμερ. Είναι μία από τι τρει βασικές ιστορικές ομάδες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο. Ζητούν λοιπόν με επιστολή κείμενο θέσεων που το δημοσιεύει το Σπίγκελ μια πιο συντονισμένη και ρεαλιστική πολιτική εναντί τη Κίνα, επικρίνοντα ουσιαστικά ευθέω την Μπέρμποκ αλλά και τον αντικαγκελάριο Χάμπεκ, που έχουν πιο ριζοσπαστική θέση απέναντι στην Κίνα. Τι λένε λοιπόν οι 93 βουλευτέ, Ο κύκλο, ο όγκο των συνογερμανικών εμπορικών συναλλαγών ετήσιο είναι κρατηθείτε 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για η Λιγκιώδη ποσά είναι τέσσερι φορέ μεγαλύτερο από εκείνον με τη Ρωσία. Δηλαδή, αν ήταν επικίνδυνο αυτό που είχαμε με τη Ρωσία, τώρα με την Κίνα θα μα καταστρέψει την οικονομία, αν κάνετε κάτι. Ένα απότομο τερματισμό των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα θα αποτελούσε οικονομική καταστροφή, προειδοποιούν οι σοσιαλδημοκράτε βουλευτέ. Ω εκ τούτου, μια συνεκτική στρατηγική έναντι τη Κίνα δεν πρέπει να είναι μια αντικινεζική στρατηγική, Επισημένων με την παρέμβασή τους οι στο Σπίνγκελ. Στήριξη στις θέσεις της Μπέρμποκ είχαμε και από άλλη ε, ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι ε, τηρούν μια πιο ισορροπημένη στάση. Από την Deutsche Welle είναι η ανταπόκριση. πάση περιπτώσει βλέπετε ότι και στους κόλπους της κυβέρνησης στη Γερμανία υπάρχουν δύο διαφορετικές στάσεις. Πάλι η Κίνα στο επίκεντρο. Δεν ξέρω πόσο το έχουμε προσέξει εμείς εδώ. Και πάμε τώρα στο δολάριο. Η, η εφημερίδα τη Βέλτη, η γερμανική, έχει ένα μεγάλο άρθρο, δεν θα το δούμε όλο φυσικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος, που λέει τι τίτλο έχει. Το λυκόφως του δολαρίου. Ποιο είναι το λυκόφως και ποιο είναι το λικαβιές; Θα μαθαίναμε στο στρατό. Το λυκαβιές είναι το πρώτο φως και το λικόφως είναι το τελευταίο φως. Τι σημαίνει λικόφως; Ότι το δολάριο βρίσκεται στη δύση του. Εντάξει δεν είναι απλό και εύκολο και δεν, δεν το πιστεύω κιόλας, δεν ξέρω αν διαψευστώ και πάλι. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων ότι μετά τη δήλωση Μακρόν το ευρώ κέρδισε κάποια σέντς έναντι του δολαρίου και το δολάριο έχει καθοδική τάση, κερδίζει το ευρώ κερδίζει και το, ο χρυσό γιατί υπάρχουν διάφορε κινήσει παγκοσμίω να μην είναι πλέον αποθεματικό νόμισμα το δολάριο, να είναι το γουάνι, να είναι άλλα. Για να δούμε τα βασικά κομμάτια αυτού του άρθρου. Λέει λοιπόν, αν όχι μόνο η Ρωσία και η Κίνα απομακρυνθούν από το δολάριο, αλλά και η Ευρώπη δει με κριτική ματιά το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, μετά τις δηλώσεις Μακρόν εννοεί, το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα είναι πιθανό να αντιμετωπίσει μια κοσμογονική ανατροπή. Όμω οι ειδικοί δεν αναμένουν ότι το ευρώ ή το κινέζικο νόμισμα Γουάν θα είναι η μόνη ωφελημένη από ένα λικόφο του δολαρίου. Είναι απίθανο το δολάριο να αντικατασταθεί από άλλο νόμισμα, όπω το αμερικανικό νόμισμα αντικατέστησε τη βρετανική λίρα ω παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα πριν από περίπου 100 χρόνια. Μέχρι τότε είχαμε τη Λίρα, την Βρετανική. Αντίθετα, θα μπορούσε να υπάρξει συνολικά ένα πολύ πιο πολυπολικός νομισματικό κόσμο, στον οποίο και ο χρυσό θα αποκτήσει και πάλι ισχυρότερο ρόλο. Είναι αξιοσημείωτο ότι η τιμή του χρυσού έχει επίση αυξηθεί και πάλι έντονα πρόσφατα. Στο αποκορύφωμά τη την Πέμπτη, η ουγγιά κοστίζει περίπου 2.050 δολάρια, η υψηλότερη τιμή εδώ και ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το πολύτιμο μέτρο απέχει μόλις ένα καλό ποσοστό από το ιστορικό του ποσοστό. Το Γουάν δεν έχει να παίξει πραγματικά ρόλο μέχρι στιγμής. Ούτε καν το 3% των παγκοσμίων αποθεμάτων δεν είναι στο κινέζικο νόμισμα. Το κινέζικο Γουάν εξακολουθεί να μην είναι σωστά μετατρέψιμο. Αυτό δεν είναι θέμα τεχνολογία, είναι θέμα πολιτική. Γιατί δεν είναι διαφανή οι διαδικασίε νομισματικέ στην Κίνα, δεν την εμπιστεύονται, γι' αυτό δεν κάνουν αποθεματικό το Γουάν. Επιπλέον, η συναλλαγματική ισοτιμία τη Κίνα είναι αυστηρά ελεγχόμενη και σκόπιμα αδιαφανή. Οι κεφαλαίοι αναπτύσσονται, αλλά δεν είναι επαρκώ διαφανή για του ξένου. Η Κίνα προσπαθεί να τοποθετηθεί ω εναλλακτική λύση στο δολάριο και έχει δημιουργήσει το δικό τη σύστημα πληρωμών έναντι του SWIFT. Πάντω, η Ινδία, η οποία δεν θέλει να πληρώνει το, για το πετρέλαιό τη από τη Ρωσία σε δολάρια υπό το φόβο των κυρώσεων, προτιμά να χρησιμοποιεί το νόμισμα των Εμμυράτων, τον Τιρχαμ, παρά το κινέζικο Γουάν. Τι σημαίνει Τιρχαμ, λέγεται ότι είναι η παραφθορά τη λέξη δραχμή που υπήρχε τότε που είχαμε και στα Εμμυράτα και στο Κουβέιτ, είχαμε ξέρετε ελληνικέ απικίες τότε την Αλεξανδρινή περίοδο. Λοιπόν πάμε στο επόμενο θέμα. Διαβάστε αυτό το άρθρο, το έχουμε στην ιστοσελίδα μας της Διβέλτη, είναι μεγάλο και εξαιρετικά ενδιαφέρον και τέλος πάντων ε, γράφουν και αναφέρονται σε αυτό πολύ σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες. Λοιπόν, ε, έχουμε στην ε, η Ιαπωνία φέτος φιλοξενεί της G7. Την, ε, Κυριακή του Πάσχα νομίζω ότι είναι εκεί οι Υπουργοί Εξωτερικών των 7 χωρών των 7 πλουσιωτέρων χωρών του πλανήτη συν το δικό μας τον Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας τον λέμε έτσι για να μην τον μπορέλ. Λοιπόν, έχουμε ΙΠΑ, Ιαπωνία, η η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία, Καναδάς, Ιταλία και ένας εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον θα είναι ο Μπορέλ. Τι θα εξετάσουν Ποιο θα είναι το κύριο θέμα. Γίνεται μια περίεργη διασύνδεση, λέω περίεργη γιατί δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο, του πολέμου στην Ουκρανία με την Ταϊβάν. Και θέλουν οι G7 να πάρουν ως όλο την κατάσταση. Δηλαδή να αντιμετωπίσουν οι G7 τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση στην Ταϊβάν ενιαία και ως σύνολο νομίζω ότι αυτό είναι να πω και επικίνδυνο. Γιατί μπορεί το ένα να λυθεί και το άλλο να μην λυθεί. Γιατί να τα πηγαίνουμε μαζί. Η ασφάλεια της Ευρώπης και αυτή του Ινδοειρηνικού δεν μπορούν να συζητηθούν χωριστά. Είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δήλωσε αξιωματούχος του Ιαπωνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την επικείμενη συνάντηση μιλώντα υπό τον όρο της ανωνυμία, Ξέρετε τώρα, εντάξει. Η συνάντηση, η οποία περιλαμβάνει του υπουργού των χωρών που είπαμε, έρχεται πριν από τη Σύνοδο Κορυφή που θα φιλοξενήσει ο Ιάπωνα Πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα στη Χειροσύμα τον επόμενο μήνα. Αυτό σήμερα ήταν να μιλήσει κάπου και έπεσε μια καπνογόνο. Εντάξει, δεν έπαθε τίποτα, αλλά είναι περίεργο. Ο Κισίντα επισκέφθηκε το Κίεβο όταν ο Σι Τζιν Πινγκ ήταν στη Μόσχα, έτσι. Και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή ως χώρα που φιλοξενεί το G7, ως αυτό πήγε η σύγκρουση έχει προκαλέσει μια σπάνια έκρηξη υποστήριξη προ την Ουκρανία στη φιλελληνική Ιαπωνία. Με πολλού Ιάπωνε να βλέπουν την εισβολή τη Ρωσία ω πιθανή απειλή για την κοντινή Ταϊβάν από μια ολοένα και πιο διεκδικητική Κίνα. Προσέξτε. Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αποσπάσει τη δέσμευση των G7 για περαιτέρω ενέργειε προκειμένου να αποτρέψει την Κίνα να λάβει μέτρα για να αλλάξει το καθεστώ του αυτοδιοικούμενου νησιού τη Ταϊβάν. Δήλωσε στο Reuters διπλωματική πηγή των ΗΠΑ υπό τον όρο και αυτή τη ανωνυμία. Θα είναι διπλά σημαντικό για του G7 να επιβεβαιώσουν την αλληλεγγύη του και να υποστηρίξουν την Ουκρανία, δεδομένων των αμφιβολιών για τι τάσει τη Ευρώπη απέναντι στην Κίνα, αφού ο Μακρόν είπε: Εμεί δεν θα πάρουμε μέρο. Γιατί να πάρουμε. Καλά, του πώνεσε αυτό πολύ το Μακρόν. Η GF... Το G7 υπήρξε σημαντικό εταίρο στο να λογοδοτήσει η Ρωσία για την επιθετικότητά τη στην Ουκρανία δήλωσε η Δευτέρα ο αναπληρωτή εκπρόσωπο του State Department, Βεντάλ Πατέλ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το G7 θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό, συμπεριλαμβανομένη τη επερχόμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών. Λοιπόν, αυτά και για του G7. Πάμε στο ένα το θέμα και τελειώνουμε. 9 χώρες αραβικές, 9 χώρες αραβικές, για να τις δούμε για να μην ξεχάσω καμία, έχουμε έξι χώρες που είναι το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Ίτι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία και άλλε τρεις χώρες, Αίγυπτος, Ιράκ και Ιορδανία, είναι στη τζέντα και συζητούν πώς θα λύσουν το πρόβλημα της Συρία. Συρίας. Ξέρετε ότι υπάρχει μία ε, ξεκίνησε από τη διαδικασία της Αστανά, όπου περιθωριοποίησαν τη ΣΥΠΑ, δεν τη δέχτηκαν νομίζω ούτε ως παρατηρητή. Εκεί ήταν Ρωσία, Ιράν, Τουρκία. Τώρα η Μόσχα επειδή βλέπει διάφορες κινήσεις, επιταχύνει τις διαδικασίες και έκανε την τετραμερή. Ιράν, Συρία, Τουρκία και Μόσχα φυσικά. Ε, είδαμε χθε, το είπαμε εδώ, τον Λαυρόφ να λέει εδώ δεν υπάρχει πεδίο και περιθώριο για προαπαιτούμενα, πιέζοντας την Δαμασκό, γιατί θέλουν να επιταχύνουν τις εξελίξεις, να βρει η Μόσχα μία λύση που εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Παράλληλα είπαμε ότι η Ελλάδα στις 21 Απριλίου πήρε μία εξαιρετική πρωτοβουλία, είπαμε, θα κάναμε κριτική αλλά θα λέμε και τα σωστά, εξαιρετική πρωτοβουλία εδώ στην Αθήνα, θα έρθει η, ο ειδικό απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα συζητήσουν το θέμα της Συρίας και τώρα έχουμε και την πρωτοβουλία των Αραβικών χωρών. Ο Αραβικός κόσμος έχει τεράστια δύναμη, είναι κατακαιρματισμένο. Ε, νομίζω σε λίγες μέρες έχουν ε, ε, την, ε, ε, τον Αραβικό σύνδεσμο. Προσπαθεί η Σαουδική Αραβία, θα γίνει η Σαουδική Αραβία, να καλέσει και την ε, Συρία γιατί μετά το 2011 την απέβαλαν. Αντιδρά το Κατάρ. Γιατί? Γιατί, το Κατάρ ήταν αυτό που χρηματοδοτούσε τον πόλεμο στη Συρία. Το μόνο που είδα δήλωση είναι το Κατάρ. Εν πάση λοιπόν, έχουμε, όπω είπαμε, τι 9 αραβικέ χώρε. Ο το ο υπουργό εξωτερικών τη Συρία, ε, νομίζω ότι πήγε στην Τινησία, τώρα είναι στην Αλγερία. Και αυτή η ισχυρή χώρα, με πολύ καλέ σχέσει με την Ρωσία. Άρα υπάρχουν τρει πόλοι που ζητούν λύσει στη Συρία. Ο ένα είναι η, Μόσχα, ο άλλο είναι το Ριάν τη Σαουδική Αραβία και ο άλλο είναι οι Βρυξέλλε και η Ελλάδα. Βλέπω ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δεν μπορούν να ανεχθούν την παρουσία του Άσαντ. Οι Άραβες αφού έχουν αρχίσει και ανοίγουν πρεσβείε οι αραβικέ χώρε, πάνε να πει ότι δεν θα δεχθούν να αποβληθεί ο Άσαντ. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί η μέση λύση να ψάξουν στην Ουάσιντον και να βρουν μια μέση λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Αλλιώ μπορεί να έχουμε μια λύση η οποία δεν συμφέρει ούτε τη ΣΥΠΑ ούτε την Ευρώπη, φυσικά ούτε και την Ελλάδα. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα. Καταρχά να πούμε ότι είναι σε δύσκολη θέση η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος. Ε, νομίζω σε 14 πρόσωπα επέβαλαν κυρώσει και η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο. Ε, γίνονται προσπάθειες να επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Έγινε στο Προεδρικό ε, στην Κύπρο μία σύσκεψη για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα. Είδα ότι τα δικηγορικά γραφεία ε, έχουν ζωστεί τα όπλα του πολέμου για να τις αντιμετωπίσουν, γιατί έχουν και αυτή τεράστια δυνατότητα και πολλά λεφτά για να αντιμετωπίσουν τις κυρώσεις. Εν πάση περιπτώσει αυτό το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να συμβεί τώρα στην Κύπρο είναι αυτό γιατί η Κύπρος έτσι αμαυρώνεται η διεθνή της εικόνα. επίσης υπάρχει μία συνέντευξη του Υπουργού Άμυνα του Κύπρου, ο οποίος λέει ότι καταρχάς καλωσορίζει την άρση του εμπάργου όπλων από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία και δαπανηρή, αλλά η εθνική φρουρά θα προμηθευτεί αμυντικά για να μην παρεξηγηθούν οι Τούρκοι όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα γίνει ένας σύγχρονος στρατός με δυτικά πρότυπα. Πάντως, οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει την έναρξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των κατεχομένων με την Τουρκία. Σε τρία χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει ήδη ένας αγωγός που μεταφέρει νερό από το Manavgat στα κατεχόμενα, αν έρθει και το ρεύμα. Αυτές είναι διαδικασίες που οδηγούν στην ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία. Εμείς εδώ ε, κάνουμε τα γλυκά μάτια στην Τουρκία και χαιρόμαστε. Εντάξει, σωστό είναι. Καλό είναι να υπάρχει το καλό κλίμα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και πού θα οδηγήσει. Έτσι. Διότι, εξ όσων πληροφορούμε, το είπαμε και προχτές, καταρχάς είδα τον αρχηγό του ΓΕΘΑ και τον Γεσ πήγαν στον Εύρο. Τώρα, για τι γιορτέ. Κανένα δεν πήγε στα νησιά. Νομίζω πέρσι η κυρία ε, πρόεδρο τη Δημοκρατία είχε πάει στο Αγαθονίσι. Γιατί δεν πηγαίνει κανένα επίσημο στα νησιά. Μήπω τα βάλαμε στο λογαριασμό με την Τουρκία. Μήπω του υποσχεθήκαμε ότι δεν θα πηγαίνουμε για να μην ενοχλούνται μέσα στην ελληνική επικράτεια. Αυτό είναι μία ενέργεια που κάνει υπερήφανο τους Έλληνες. Δηλαδή αν αυτοί που αποφασίζουν, εάν το σπίτι τους ήταν στοιχείο, στις Ινούσες, στο Καστελόριζο, στη Σίμη, στο Αγαθονήσι, αν ήταν εκεί ο πατέρα του, η μάνα του, τι θα σκεφτόταν, θα το έκαναν. Επειδή κάθονται εδώ στην ασφάλεια τη καρέκλα και του κολονακίου ή και τη κυφισιά, δεν σκέφτονται τι επιπτώσει έχουν τέτοιε αποφάσει, αν είναι αλήθεια. Γιατί, επαναλαμβάνω, πληροφορούμε. Πάντω, μέχρι στιγμή δεν πήγε κανένα. Ενώ πέρυσι, επειδή δεν προλαβαίνουν να πάνε την πρώτη μέρα, ξεκινούσαν από τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και πήγαιναν σε διάφορα νησιά η στρατιωτική και πολιτική αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνα. Μέχρι και η πρόεδρο Δημοκρατίας. Δημοκρατία. Φέτο δεν πάει κανένα. Τι έχετε συμφωνήσει, κύριε. Εάν τελικώ δεν πάει κανένα, αν πάει κανεί, αύριο θα τα μαζέψω και θα πω ήταν. Εγώ μιλώ με βάση τα μέχρι τώρα. Εκτιμήσει κάνω. Έτσι. Εάν πάντω έχετε συμφωνήσει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν θα περάσει καλά στην ελληνική κοινή γνώμη και έχουμε και προεκλογική εκστρατεία. Πάντως εμεί, αν συμβεί κάτι τέτοιο, το θέμα θα το κρατήσουμε ψηλά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και απόψε. Το είπαμε στην αρχή, να ξαναπούμε και τώρα. Καλή λαμπρή. Καλό βελία. Και εύχομαι σε όλη την Ορθοδοξία, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, καλή λαμπρή και καλό Πάσχα. Γεια σας.